δηλαδή 38, λάμπτα ήττα κεφάλαιο και δάφιο 14. Σελίδα λοιπόν 710, κεφάλαιο λάμπτα ήττα και δάφιο 14. Και απέστειλε σε Εδεκίας ο βασιλεύς και έφερε τον Ιερεμία τον προφήτη προς εαυτόν εις την τρίτην είσοδον την εν το οίκο του Κυρίου και είπε ο βασιλεύς προς τον Ιερεμία: «Θέλω να σε ρωτήσω εν πράγμα μην κρύψεις απεμού μηδέν». Και είπε ο Ιερεμίας προς τον Σεδεκία: «Εάν φανερώσω τούτο προσέ, δε θέλεις το όντι με θανατώσει? Και αν σε συμβουλεύσω, δε θέλεις με ακούσει? Και όμως σε κρυφίος Σεδεκίας ο βασιλεύς προς τον Ιερεμία λέγον: «Ζει Κύριος, ως της έκαμεν εις ημάς την ψυχήν ταύτην, δε θέλω σε θανατώσει, ουδέ θέλω σε δώσει εις την χείρα των ανθρώπων τούτων, ήτινε ζητούσι την ψυχή σου». Και είπε ο Ιερεμίας προς τον Σεδεκία: «Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ. Εάν το όντι εξέλθεις προς τους άρχοντας του βασιλέως της Βαβυλώνος, τότε η ψυχή σου θέλει ζήσει. Και η πόλη αυτή δε θέλει κατακαυθεί εν πυρή και θέλει ζήσει σύ και ο οίκος σου. Αλλά εάν δεν εξέλθεις προς τους άρχοντας του βασιλέως της Βαβυλώνος, τότε η πόλη αυτή θέλει παραδοθεί στην χείρα των Χαλδαίων και θέλει σε κατακαύσει αυτήν εν πυρή και εσύ δε θέλεις εκφύγει εκ της χειρός αυτών». Και είπε σε Εδεκίας ο βασιλεύς προς τον Ιερεμία: «Εγώ φοβούμαι τους Ιουδαίους, ήτινες κατέφυγον προς τους Χαλδαίους, μήποτε με παραδώσωσιν εις την χείρα αυτών και με εμπέξωσι». Και είπε ο Ιερεμίας: «Δε θέλουσι σε παραδώσει. Υπάκουσον παρακαλώ εις την φωνή του Κυρίου, την οποία εγώ λαλώ προσέ, και θέλει είστε καλόν είσαι και η ψυχή σου θέλει ζήσει. Εάν όμως εσύ δεν εξέλθεις, ούτω είναι ο λόγος τον οποίον ο Κύριος έδειξε εις εμέ. Και ειδού, πάσε γυναίκες εν απολυθείς εν τη οικία του βασιλέως του Ιούδα, θέλω συναχθεί προς τους άρχοντας του βασιλέως της Βαβυλώνος, αυτε θέλω συλλέγει οι άντρες οι ειρηνικοί σου, σε εδελέασαν και υπερίσχυσαν εναντίον σου, ευηθίστησαν οι πόδες σου στον βόρβορον και αυτοί εσύρθησαν πίσω. Και πάσε γυναίκες σου και τα τέκνα σου θέλω συναχθεί προς τους Χαλδαίους και εσύ δε θέλεις εκφύγει εκ της χειρός αυτών, αλλά θέλεις πιαστεί υπό της χειρός του βασιλέως της Βαβυλώνος και θέλεις κάμει την πόλη ταύτη να κατακαυθεί». Και είπε ο Σεδεκίας προς τον Ιερεμία: «Ας μη μάθει μη δεις περί των λόγων τούτων και δε θέλεις αποθάνει. Και αν οι άρχοντες ακούσωσιν ότι εμίλησα μετά σου και έλθωσιν προσέκες ύποσιν, ανήγγυλον προς ημάς τώρα τι ελάλησας προς τον βασιλέα, μην κρύψεις αυτό αφημών και δε θέλομεν σε θανατώσει. Και τι ο βασιλεύς ελάλησε προσέ? Τότε θέλεις είπε προς αυτούς: «Εγώ υπέβαλον τη δέησή μου ενώπιον του βασιλέως για να μην με επαναστρέψει εις την οικία του Ιωνάθαν ώστε να αποθάνω εκεί». Ήλθον δε πάντες οι άρχοντες προς τον Ιερεμίαν και ρώτησαν αυτόν και ανήγγειλε προς αυτούς κατά πάντα στους λόγους εκείνους τους οποίους προσέταξαν ο βασιλεύς και αυτοί έπαυσαν να ομιλώσει με ταυτού διότι δεν ακούστη το πράγμα. Και έμεινε ο Ιερεμίας εν τη αυλή της φυλακής έως της ημέρας καθήνε κυριεύθη Ιερουσαλήμ και ήτο εκεί ότε η Ιερουσαλήμ εκυριεύθη. Η κρίση του Θεού στο λαό Ισραήλ φτάνει στο τέλος. Βασιλιάς ο Σεδεκίας, 9 χρόνια βασιλιάς και 2 χρόνια πριν το τέλος της βασιλείας του που είναι συντριπτικό, ο Σεδεκίας ξαναζητάει και ξαναρωτάει τη φωνή του Κυρίου μέσα από τον Ιερεμία τον προφήτη. Ο Ιερεμίας ο προφήτης είναι ένας προφήτης πραγματικά γεμάτος από το Πνεύμα το Άγιο και η φωνή του Θεού είναι πλήρης μέσα του. Με μεγάλη αυστηρότητα και παρησία έλεγξε κατά τα 35 περίπου χρόνια, 40 της διακονίας του, έλεξε βασιλής για απιστία και για αλόγιστη πολιτική σε σχέση με το περιβάλλον του, έλεγξε ιερείς για τυπολατρία και για χρηματισμό, κερδοσκοπία, έλεξε προφήτες για ψευδοπροφητείες και ψεύτικες ελπίδες, έλεξε πλουσίους για καταδυνάστευση του λαού
και έλεγξε το λαό αλλά και όλα τα έθνη για ειδωλολατρία και ηθική κατάπτωση. Δηλαδή μία περίοδος όπου δεν υπήρξε πλέον τίποτα όρθιο. Όλα τα ηθικά, όλοι οι ηθικοί ενδιασμοί είχαν γκρεμίσει. Επαναλαμβάνω, τυπολατρία, πολιτική βρώμικη και πονηρή, κερδοσκοπία, ψευδοπροφητείες, ψεύτικες και μάτιες ελπίδες, καταδυνάστευση του ανθρώπου από ανθρώπους, ειδωλολατρία, ηθική κατάπτωση. Αυτό κάτι μας θυμίζει, αυτά όλα κάτι μας θυμίζουν. Έτσι είναι σήμερα η εποχή μας, αδελφοί. Και ο Ιερεμίας προφήτευε. Στην αρχή προφήτευε για μετάνοια και επιστροφή προς σωτηρία. Και όταν λέμε προφήτευε, ο Θεός μίλαγε στο λαό αυτό. Στην αρχή λοιπόν της διακονίας του έλεγε, μετανοείτε, επιστρέψτε και αυτό το κακό που έρχεται θα μεταμεληθεί ο Θεός και δεν θα το φέρει. Και αυτό κράτησε, λέω στην τύχη, 10 χρόνια. Τέλειωσε η πρώτη περίοδος του κηρύγματος για μετάνοια και επιστροφή. Και ξεκίνησε μια δεύτερη περίοδος. Συνεργαστείτε με τους Βαβυλωνίους. Το κακό έρχεται από τη Βαβυλώνα. Βρέστε τα για να σωθείτε εσείς και να σώσετε και την Ιερουσαλήμ. Αυτό το κήρυγμα κράτησε άλλα 10 χρόνια. Άλλη μια περίοδο. Τα 10 χρόνια είναι αυθαίρετα. Τέλειωσε και αυτή η περίοδος. Τώρα είμαστε στην τρίτη περίοδο. Υποταχθείτε και παραδοθείτε στους Βαβυλωνίους για να γλιτώσετε την ψυχή σας, τη ζωή σας και για να μην καταστραφεί η Ιερουσαλήμ. Σε αυτή την περίοδο, την τελευταία, 3 περίοδοι. Την τελευταία περίοδο, 2 χρόνια πριν το τέλος, και ενώ τον φυλάκισαν σε λάκκο όπου δεν μπορούσε ούτε να τραφεί ούτε να ζήσει, αλλά βρήκε χάρη από το Θεό και κάποιος Αιθίωπας τον ανέβασε από το λάκκο, 2 χρόνια πριν το τέλος, ο Σεδεκίας, ο οποίος είχε ειλικρίνεια, αλλά σήμερα θα δούμε, αδελφοί, τι δεν είχε. Είχε ειλικρίνεια. Πίστευε στο Θεό. Πίστευε στα λόγια του Ιερεμία. Τα δεχότανε. Δεν συμφωνούσε με τους άρχοντές του που καταδίκαζαν τον Ιερεμία, γιατί δεν πίστευαν στα λόγια του και τον βασάνιζαν και τον έστειλαν και στο θάνατο. Γι' αυτό και τον ελευθέρωσε. Ένας άνθρωπος λοιπόν, ο Σεδεκίας, που πιστεύει στο λόγο του Θεού, δέχεται τον προφητικό λόγο του Θεού, αγαπάει τον Ιερεμία και τον σώζει, ενδιαφέρεται να μάθει τι λέγει ο Θεός, αλλά σωτηρία στο τέλος δεν υπάρχει. Κάτι δεν πάει καλά στον Ιερεμία, στον Σεδεκία, γι' αυτό και σήμερα, αδερφοί αγαπητοί, πρέπει να μας το δείξει ο Θεός να το καταλάβουμε. Γιατί? Γιατί εμείς είμαστε τέτοιοι άνθρωποι. Δεχόμαστε το λόγο του Θεού, αμήν. Πιστεύουμε στον προφητικό λόγο του Θεού. Θέλουμε να ακούσουμε τι είναι το θέλημα του Θεού. Θέλουμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Όλα αυτά τα είχε και ο Σεδεκίας. Όμως απέθανε, κατεστράφηκε, απολέστη. Ας δούμε λοιπόν μέσα από αυτό το κεφάλαιο που είναι και η τελευταία ευκαιρία που δίνει ο Θεός στο Σεδεκία. Σε λίγο δεν θα υπάρχει άλλη ευκαιρία. Έρχεται το τέλος. Το φωνάζει λοιπόν ο Σεδεκίας στον Ιερεμία και του λέει, «Σε ρωτάω ποιο είναι το θέλημα του Θεού και σε παρακαλώ μη μου κρύψεις τίποτα». Ωραία ερώτηση. Και εμείς όταν προσευχόμαστε, όταν πηγαίνω στο Θεό, όπως και εσείς, λέω, «Χριστέ μου, πες μου, μη μου κρύψεις τίποτα, έλεγξέ με, δείξε μου το λάθος μου, δείξε μου τι, από πού να επιστρέψω, από πού πρέπει να μετανοήσω, τι πρέπει να αλλάξω, τι πρέπει να κάνω, τι δεν πρέπει να κάνω». Έτσι είπε και ο Σεδεκίας. «Φανέρωσέ μου όλο το θέλημα του Θεού». Και ο Ιερεμίας, άνθρωπος του Θεού, του λέει, «Αν στο φανερώσω
με βεβαιώνεις ότι θα με σκοτώσεις αν δεν σ' αρέσει. Γιατί μπορεί αυτά που θα σου φανερώσω να μην σ' αρέσουν. Και δεν θα σου πω τη γνώμη μου, θα σου πω τη φωνή του Θεού. Αλλά μπορεί αυτά τα οποία θα σου πω να μην σ' αρέσουν και εσύ να θελήσεις να με σκοτώσεις. Δηλαδή, ισχύει και σε εμάς αυτό, βέβαια. Προσευχόμαστε, θέλουμε να μας μιλήσει ο Θεός. Αλλά το ερώτημα είναι, όταν θα μας μιλήσει ο Θεός θα το κάνουμε ή θα το πετάξουμε στην άκρη, θα σκοτώσουμε δηλαδή το Λόγο του Θεού, το προφητικό Λόγο του Θεού, το θέλημα του Θεού και θα το διώξουμε μακριά μας. Ο Ιερεμίας λοιπόν αυτό τον παρακάλεσε, να μου ορκιστείς ότι δεν θα με σκοτώσεις, γιατί πιθανόν να μη σ' αρέσει. Υπάρχει πιθανότητα ο Λόγος του Θεού, ο προφητικός, να μην μας αρέσει πάρα πολλές φορές. Για να μην πω όλες, με τα βεβαιότητας λέω περισσότερες φορές. Ο Λόγος του Θεού δεν μας αρέσει γιατί. Γιατί ο Κύριος μας βεβαιώνει, άλλες είναι οι βουλές οι δικές μου, οι επιθυμίες και το θέλημα το δικό μου, και άλλες είναι οι βουλές οι δικές σου και το θέλημα το δικό σου. Και άλλες είναι οι αποφάσεις οι δικές μου για σένα και άλλες είναι οι αποφάσεις οι δικές σου για τη ζωή σου. Και μάλιστα όσο απέχουν οι αποφάσεις του Θεού και οι επιθυμίες του Θεού από τις επιθυμίες τις δικές μας, απέχει ο ουρανός από τη γη. Γι' αυτό όταν πάμε να προσευχηθούμε και να ζητήσουμε το θέλημα του Θεού, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε αντίθετα από αυτά τα οποία σκεφτόμαστε. Θα μου πεις πάντα? Όχι πάντα. Και όσο πιο δόκιμος είναι ο χριστιανός, τόσο λιγότερο φτάνει σε τέτοιες απογοητεύσεις. Αλλά είναι τόσο σοβαρό αυτό που ο Απόστολος Ιωάννης τι λέει? Όταν προσευχόμαστε πρέπει να έχουμε παρησία. Και ποια είναι η παρησία? Γιατί αν προσευχόμαστε στο Θεό χωρίς παρησία δεν θα λαμβάνουμε. Και ποια είναι η παρησία? Ότι ζητούμε κατά το θέλημά Του. Εάν δεν ζητούμε κατά το θέλημά Του, δεν μας ακούει ο Θεός. Εάν ζητούμε κατά το θέλημά Του, μας ακούει ο Θεός. Και αν μας ακούει ο Θεός, ξέρουμε ότι θα το εκτελέσει κιόλας. Και πώς ξέρω εγώ τι είναι το θέλημά Του, όταν με βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού ότι οι βουλές μου δεν είναι βουλές σας και οι οδοί μου δεν είναι οδοί σας? Όταν αφήνουμε την ευκαιρία στο Θεό να εκλέγει για μας. Δηλαδή, πάμε στο Θεό και λέμε συγκεκριμένα πράγματα. Μ' αρέσει Κύριε αυτό. Γιατί έχουμε επιθυμίες της αρκός, μας αρέσουν πράγματα. Αλλά δεν τελειώνει εκεί η προσευχή μας. Δεν λέμε δώσε μας Κύριε αυτό που μας αρέσει. Λέμε δώσε μας Κύριε αυτό που μας αρέσει, όμως εάν εσένα σ' αρέσει κάτι άλλο, δώσε μας αυτό που σ' αρέσει εσένα. Και τότε η προσευχή μας γίνεται κατά το θέλημα του Θεού. Και τότε έχουμε παρησία στο Θεό. Και τότε ο Θεός κάνει πολύ καλύτερα, πολύ μεγαλύτερα, πολύ σπουδαιότερα από αυτά που νοούμε, αλλά και που ζητούμε. Γιατί? Γι' αυτό ακριβώς, ότι οι βουλές μου δεν είναι βουλές σας. Δεν μπορούμε εμείς να νοήσουμε το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, αν δεν μας το φανερώσει ο Θεός. Όταν λοιπόν πηγαίνουμε να προσευχηθούμε για το τι μας αρέσει ή για το τι θέλουμε. Κύριε, θέλω να παντρευτώ αυτή την ψηλή, την ξανθιά, την γαλανομάτα και με περιουσία και τρία σπίτια πρίκα. Ωραίο θέλημα. Πολύ ωραίο. Αλλά αυτό το θέλημα είναι το θέλημα του Θεού? Μπορεί ο Θεός να σου δώσει μία μελαχρινή μαυρομάτα που να μην έχει ούτε υπόγειο. Αλλά τώρα θα το αποδεχτείς? Μόνο διαπίστεως μπορούμε να αποδεχθούμε το θέλημα του Θεού. Γιατί? Γιατί είμαι βεβαιωμένος ότι ό,τι μου δώσει ο Θεός θα το ευλογήσει πολύ περισσότερο από ό,τι μπορώ να φανταστώ ή μπορώ να σκεφτώ ή μπορώ να ζητήσω. Ό,τι πάρω μόνος μου θα το χάσω. Θα αλλάξει το δρόμο. Γιατί αν πάρω εγώ την ξανθιά, την ψηλή και τη γαλανομάτα, σε ένα χρόνο θα με εγκαταλείψει, πιθανόν.
για έναν ψηλό ξανθό και γαλανομάτι που δεν είμαι εγώ. Αυτά είναι παραδείγματα ανόητα, αλλά αδελφοί αγαπητοί, εκείνο που έχει σημασία είναι ότι ή πιστεύουμε, δηλαδή εμπιστευόμαστε την αγάπη του Θεού και αφήνουμε το Θεό, στο Θεό την πρωτοβουλία να εκλέξει σε μας όχι αυτό που μας αρέσει αλλά αυτό που του αρέσει, όχι αυτό που θέλουμε αλλά από αυτό που θέλει, ούτε αυτό που σχεδιάζουμε αλλά από αυτό που σχεδιάζει ο Θεός για μας, γνωρίζοντας εκ πείρας αλλά ιδιαιτέρως μέσα από το Λόγο του Θεού ότι ο Θεός έχει ετοιμασμένα για μας, ακούστε το, τα καλύτερα και τα συνεχόμενα με τη σωτηρία μας. Ή εμπιστευόμαστε την αγάπη του Θεού, ή εμπιστευόμαστε το Ευαγγέλιο του Χριστού, τα Λόγια του Χριστού και απολαμβάνουμε τα καλύτερα και τα συνεχόμενα με τη σωτηρία μας και θα απολαύσουμε και στο μέλλον τις μέγιστες και τίμιες επαγγελίες. Ή δεν εμπιστευόμαστε, εκλέγουμε κατά την καρδία μας, εκλέγουμε κατά την επιθυμία της σαρκός μας, εκλέγουμε σύμφωνα με τη λογική μας και από εκεί και πέρα τα πράγματα θα πάνε σύμφωνα με αυτά τα οποία εμείς έχουμε διαλέξει. Και ξέρετε κάτι αδερφοί, αυτό το ακούμε πάρα πολλές φορές από το Λόγο του Θεού. Ξέρετε γιατί το ακούμε πάρα πολλές φορές? Γιατί πάρα πολλές φορές το βρίσκουμε μπροστά μας. Πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές βρίσκουμε μπροστά μας και στεκόμαστε μπροστά σε τέτοια διλήμματα. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Το θέλω πάρα πολύ αυτό. Χάρισέ μου το Κύριε. Θέλω να αλλάξω δουλειά. Πόσες φορές το έχω ακούσει αυτό? Δεν πάω καλά στη δουλειά μου εκεί. Έχω έναν άνθρωπο ο οποίος είναι, τι να σου πω. Και θέλω να αλλάξω δουλειά και βρήκα μου μια δουλειά που είναι τέλεια. Και εγώ λέω μην αλλάζεις. Προσευχή σου. Να σου φανερώσει ο Θεός. Να σου δείξει ο Θεός. Γιατί ο Θεός αυτή τη δουλειά την οποία βλέπεις εσύ σήμερα ότι δεν είναι καλή, αύριο θα την κάνει τέλεια. Γιατί το μέλλον δεν το ξέρεις εσύ, μόνο ο Χριστός. Την άλλη δουλειά που βλέπεις εσύ ότι είναι πάρα πολύ καλή, ο Χριστός βλέπει ότι σε ένα χρόνο θα κλείσει και θα μείνεις χωρίς δουλειά, παραδείγματος χάρη. Άρα τέτοια διλήμματα θα έχουμε συνέχεια στη ζωή μας. Διλήμματα που θα έρχονται κατά συγκυρία για να δοκιμάσει ο Θεός την πίστη μας. Διλήμματα που θα έρχονται προκλήσεις και δελεασμούς από το διάβολο που είναι πειρασμοί και πρέπει να αντισταθούμε στο διάβολο για να φύγει. Διλήμματα που θα έρθουν από τις προτάσεις του κόσμου. Προτείνει ένας κουμπάρος μου, να τους φοβάστε τους κουμπάρους. Προτείνει ένας κουμπάρος μου και λέει, ξέρεις, ο κουμπάρος μου είναι και πολιτευτής και είναι και έχει πολύ καλές σχέσεις με έναν υπουργό και με έναν τέτοιο και προτείνει ένας κουμπάρος μου να φύγω από εκεί και να πάω εκεί. Μην πιστεύεις τον κουμπάρο σου. Μα ξέρεις τι καλός άνθρωπος είναι? Εγώ ξέρω κάποιον που είναι πιο καλός από τον κουμπάρο σου και είναι ο Ιησούς Χριστός. Είναι πολύ σημαντικό να προσευχόμαστε και να έχουμε φτιάξει την καρδιά μας να κάνουμε το θέλημα του Θεού, αυτό που θα μας φανερώσει ο Θεός. Εδώ η Ιερεμίας για το Σεδεκία λέει δύο πράγματα. Το πρώτο πράγμα αφορά αυτόν τον ίδιον τον Ιερεμία. Εάν σου πω το θέλημα του Θεού και δεν σ' αρέσει θα με σκοτώσεις? Και του λέει όχι, σου ορκίζομαι ότι δεν θα σε σκοτώσω. Και εγώ σου λέω τότε ότι θα σου πω το θέλημα του Θεού, αλλά εσύ δεν θα υπακούσεις. Ξέρετε αδερφοί αγαπητοί, και σε μένα έχει συμβεί αυτό. Έρχεται ένας άνθρωπος, αδελφός, τέος αδελφός, και μου λέει πες μου αυτό και εγώ θα έρθω στο Χριστό. Και μου φανερώνει ο Θεός ότι και να το πεις στο Χριστό δεν θα έρθει. Και του λέω θα σου το πω αν και δεν είναι πρέπον, αλλά θα σου το πω, αλλά να ξέρεις ότι δεν θα έρθεις. Έτσι είπε και ο Ιερεμίας στο Σεδεκία. Θα σου το πω, αλλά δεν θα το υπακούσεις.
Και του λέει, πράγματα τώρα όμως που δεν είναι εύκολα. Σκεφτείτε, είναι βασιλιάς του Ισραήλ, σε πολιορκία η Ιερουσαλήμ, οι στρατιώτες του πολεμάνε, οι αξιωματικοί του και οι στρατηγοί του πολεμάνε, οι άρχοντες αγωνίζονται να ελευθερωθούν από την πολιορκία, έρχονται σε επαφή με το Φαραώ και ζητάνε βοήθεια και τους υπόσχεται τη βοήθειά του. Και έρχεται ο Ιερεμίας και του λέει, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός σε δεκία, εάν πραγματικά εξέλθεις τώρα και παραδοθείς στους άρχοντες του βασιλέως της Βαβυλώνος, εγώ σου λέω, πρώτον, θα ζήσεις, δεν θα πεθάνεις. Δεύτερον, η πόλη σε αυτή η Ιερουσαλήμ δεν θα κατακαυθεί. Και τρίτον, θα ζήσει και ο οίκος σου. Παραδώσου. Φώναξε τους Βαβυλωνίους και πες, παραδίνομαι. Πείσε τους αρχοντές σου να παραδοθείτε. Και θα σωθείς εσύ αν πιστέψεις στα λόγια του Θεού, και θα σωθεί ο οίκος σου αν πιστέψεις εσύ στα λόγια του Θεού και υπακούσεις, και θα σωθεί και η πόλη σου. Μα αυτό είναι προδοσία. Μα αυτό είναι ό,τι είναι. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Το θέλημα του Θεού είναι τώρα να παραδοθείς, να εξοριστείς. Πάει, τέλειος, ήρθε ο καιρός της εξορίας. Δεν γλιτώνεις από την εξορία πια. Αλλά θα σώσεις τη ζωή σου, θα σωθεί ο οίκος σου και δεν θα καταστραφεί η Ιερουσαλήμ. Αν όμως δεν παραδοθείς και δεν εξέλθεις προς τους Βαβυλωνίους, τότε πρώτον η πόλη σε αυτή θα παραδοθεί στη χείρα των Χαλδαίων και μην περιμένεις βοήθεια από τον Φαραώ. Δεύτερον, θα κατακαύσουν την πόλη αυτή και δεν θα μείνει τίποτα όρθιο στην Ιερουσαλήμ. Τρίτον, εσύ και ο οίκος σου δεν θα εκφύγεις στο θάνατο. Πιο καθαρά δεν μπορούσε να τα πει. Και εδώ να ξέρουμε πάντοτε ότι σε οποιαδήποτε κατάσταση και αν βρεθείς τέλειας, πλήρους και απόλυτης απελπισίας, υπάρχει ελπίδα, ο Λόγος του Θεού. Υπάρχει ελπίδα. Αλλά η ελπίδα είναι μία, μόνο ο Λόγος του Θεού. Οι άρχοντες του αγωνίζονται, έλα Φαραώ, έλα Φαραώ να μας βοηθήσεις να διώξεις τους Χαλδαίους. Πολεμάνε ηρωικά. Αλλά τελικά θα γίνει αυτό που λέει ο Θεός, αδελφοί. Και η απάντηση του Σεδεκία. Πιστεύω αυτά που λες. Πιστεύω. Αλλά φοβούμε τους Ιουδαίους οι οποίοι κατέφυγαν προς τους Χαλδαίους πριν. Μήπως οι Χαλδαίοι με παραδώσουν στη χείρα των Ιουδαίων και με επέξωση. Προσέξτε τη λέξη. Φοβάμαι τους Ιουδαίους. Φοβάμαι τους ανθρώπους. Και δεν φοβάσαι το Θεό. Δεν φοβάσαι τα λόγια του Θεού και φοβάσαι τα λόγια των ανθρώπων. Και εδώ, αδελφοί αγαπητοί, είναι αυτό που λείπει στο Σεδεκία. Ο φόβος του Θεού έχει, αλλά δεν υπερτερεί του φόβου των ανθρώπινων, των ανθρώπων. Έχει τόσο ωραία χαρακτηριστικά αυτός ο άνθρωπος. Αυτό το πράγμα όμως τον καταδικάζει. Ο φόβος του Θεού που έχει δεν είναι πάνω από τον φόβο των ανθρώπων που επίσης έχει. Τι φοβάσαι περισσότερο, ποιον φοβάσαι περισσότερο? Γιατί αυτόν που φοβάσαι περισσότερο, σε αυτόν θα υποταχθείς. Και εδώ, αδελφοί αγαπητοί, ξέρετε, αυτό είναι το κρίσιμο σημείο που μπορούμε να το διακρίνουμε μέσα στην καρδιά μας κάθε στιγμή. Παραδείγματος χάρη, σου λέει το αφεντικό σου, πες ότι δεν είμαι εδώ, πες ψέματα. Τώρα εσύ ποιο φοβάσαι? Αν φοβάσαι τους ανθρώπους, θα με απολύσουν, θα με προσβάλλουν, θα με πούνε αιρετικό, θα με πούνε, θα κάνουνε, θα. Πιο πολύ από ότι φοβάσαι το Θεό, τότε θα υποταχθείς στα λόγια των ανθρώπων και όχι στα λόγια του Θεού. Αν όμως σταθείς και πεις, φοβάμαι τους ανθρώπους πράγματι,
Δεν θέλω ούτε να τους λυπήσω, ούτε να έρθω σε δύσκολη θέση, ούτε να με κακολογήσουν, ούτε να με κακοποιήσουν, ούτε τους φοβάμαι τους ανθρώπους. Αλλά πιο πολύ από όλους φοβάμαι το Θεό. Και φοβούμενος το Θεό δεν θέλω να τον λυπήσω. Δεν θέλω να πέσω σε αμαρτία. Τι συμβαίνει τότε? Συμβαίνει κάτι, αδερφοί αγαπητοί, που μόνο δια της πίστεως μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Το φόβο των ανθρώπων το βλέπεις. Νάτος. Τον φόβο του διαβόλου τον βλέπεις. Νάτος. Και έρχεται ο Θεός και σου λέει, εσύ θα υποταχθείς στο φόβο του Θεού που δεν βλέπεις. Πώς? Διαπίστεως. Πού? Στο λόγο μου. Όταν ο Σεδεκίας είπε αυτά τα πράγματα, είμαι βέβαιος ότι μέσα του έτρεφε κάποιες ελπίδες. Θα νικήσουμε, θα αντισταθούμε, θα έρθει ο Φαραώ, δεν θα έρθει ο Φαραώ, κάτι θα γίνει. Εάν ήξερε δηλαδή με τα βεβαιότητος, δηλαδή αν πίστευε με απόλυτη βεβαιότητα το μέλλον το οποίο το αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού, είμαι βέβαιος ότι θα ανεργούσε διαφορετικά. Αλλά επειδή δεν ήταν στερεωμένος και αμετακίνητος ότι ο Λόγος του Θεού είναι η απόλυτη αλήθεια, αψευδής, αφήνει ελπίδες άλλων πραγμάτων να αυξάνουν στην καρδιά του, με αποτέλεσμα να τον οδηγήσει στο φόβο των ανθρώπων από τους οποίους ελπίζει, πάνω από το φόβο του Θεού τον οποίον έχει. Επιμένω λίγο σε αυτό, αδερφοί, γιατί επαναλαμβάνω, ο Σεδεκίας είναι ένας πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Ο μόνος ο οποίος βοήθησε τον Ιερεμία. Ο μόνος ο οποίος πίστευε στα λόγια του Ιερεμία. Ο μόνος ο οποίος ήθελε να ακούσει το λόγο του Θεού από τα λόγια του Ιερεμία. Ήταν ένας πάρα πολύ καλός, σε εισαγωγικά, χριστιανός. Αλλά του έλειπε κάτι, γι' αυτό στην Αποκάλυψη, σε όλες τις εκκλησίες, ο Κύριος του λέει, εν σι λείπει. Και αν αυτό που σου λείπει δεν μετανοήσεις, τότε αρπαγείς την εκκλησία, δεν βλέπεις. Εν σι λείπει. Και του Σεδεκία αυτού του έλειπε. Ο Απόστολος Πέτρος και ο Ιωάννης τι έλεγε? Είναι πρέπον να υποτασσόμεθα στη φωνή των ανθρώπων ή του Θεού? Και έλεγε, όχι των ανθρώπων, μα σε απειλούν, θα σε σκοτώσουν, θα σε βάλουν φυλακή. Είναι πρέπον να υποτασσόμεθα στις φωνές των ανθρώπων και στις επιλές των ανθρώπων ή του Θεού? Και πήραν απόφαση να υποτάσσονται στη φωνή του Θεού. Το αποτέλεσμα, τους συλλάβανε, τους μαστιγώσανε, τους δίρανε, σκοτώσανε τον Ιάκωβο. Ενώ τι εύκολο και τι ωραίο πράγμα, μην ξαναμιλήσετε για αυτή την οδό. Δεν ξαναμιλάμε. Για σκεφτείτε. Δεν ξαναμιλάμε. Γιατί? Γιατί θα έρθουν και να μας φυλακίσουν. Γιατί θα έρθουν και να μας ρίξουν και θα. Δεν ξαναμιλάμε. Τι θα γινόταν, αδερφοί? Ο Κύριος θα έλεγε, δεν μου κάνετε, και θα πάρω άλλους που μου κάνουν. Δηλαδή θα σε απέρριπτε ο Θεός. Όχι ότι δεν σε αγαπάει. Σε αγαπάει και περιμένει να μετανοήσεις. Αλλά τότε τι? Δεν του κάνεις, δεν σε εμπιστεύεται. Δεν σε εμπιστεύεται για το έργο του. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό. Να σκεφτόμαστε αν μας εμπιστεύεται ο Θεός. Εάν λέω εγώ, μου το κόψω το τσιγάρο, και το βράδυ που είμαι μόνος μου κάνω ένα τσιγαράκι, τι γίνεται εκείνη τη στιγμή? Κανένας δεν με βλέπει. Χθες το βράδυ ήμουνα μόνος μου, ήρθε μια επιθυμία, άναψα το τσιγάρο, κάμισα ένα τσιγαράκι. Κανένας δεν με είδε. Άρα όλα εντάξει. Όχι, δεν εντάξει. Έχασες την εμπιστοσύνη του Θεού. Δεν του κάνεις. Δεν θα μπορέσει να σε ευλογήσει. Βγήκαμε μια παρέα,
Και λέω, να φάμε, να πιούμε. Και πια ένα ποτηράκι, δύο ποτηράκια, πέντε ποτηράκια, δέκα ποτηράκια, ήρθα στο τσακίρ και φυσαλίστηκα. Δεν με είδε κανείς. Άντε να με είδε η γυναίκα μου ή ο πατέρας μου ή η μητέρα μου, σουρωμένος επέστρεψα. Και τι έγινε? Κανείς δεν έμαθε τίποτα από την Εκκλησία. Κανείς δεν έμαθε. Αλλά έχασες την εμπιστοσύνη του Θεού. Δεν μπορεί ο Θεός να σε χρησιμοποιήσει. Είσαι άνεργος. Δηλαδή τι είσαι? Είσαι στο νοσοκομείο για θεραπεία. Δεν κάνεις. Και τι θα κάνω τώρα? Να μετανοήσεις. Αλλά μεταρροείς στερεά, αμετακίνητα. Μόνο αυτά είναι? Όχι αδερφοί, είναι πάρα πολλά. Αυτά τα οποία εκμηδενίζουν την εμπιστοσύνη του Θεού για μας. Και αν γρήγορα δεν μετανοήσουμε και δεν επιστρέψουμε, χάνεται τελείως. Επαναλαμβάνω λοιπόν, ο Σεδεκίας ήταν πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Αλλά έχει αυτή την αδυναμία τη μεγάλη. Φοβόταν τους ανθρώπους πιο πολύ από το Θεό. Τον οποίο φοβότανε, αλλά λιγότερο από τους ανθρώπους. Συνεχίζει ο Ιερεμίας. Μη φοβάσαι, προσέξτε, μη φοβάσαι αυτό τον φόβο που έχεις στην καρδιά σου. Δεν θα γίνει. Δεν θα σε παραδώσει κανένας στα χέρια των Ιουδαίων να σε κοροϊδέψουν. Αυτός ο φόβος που έχεις στην καρδιά σου είναι ψεύτικος. Ποτέ δεν θα συμβεί. Και μπορείς να προσευχηθείς κιόλας. Δεν θέλω να περάσω από αυτό. Μη φοβάσαι το φόβο των ανθρώπινων. Είναι ψεύτικος. Είναι από το διάβολο. Είναι από την καρδιά σου. Είναι από τον κόσμο. Είναι από το περιβάλλον σου. Μη φοβάσαι. Δεν θα σε παραδώσουν. Υπάκουσε σε παρακαλώ στη φωνή Κυρίου του Θεού σου, την οποία εγώ λαλώ προσέ, και τότε θα γίνει καλό σε σένα και η ψυχή σου θα ζήσει. Μη φοβάσαι. Και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, ξέρετε τι λέγει αδερφοί? Μη φοβού, μόνο πίστευε. Μη φοβού, μόνο πίστευε. Μη φοβάσαι. Γιατί ο φόβος τι είναι? Κόλαση. Γιατί είναι κόλαση? Γιατί σε οδηγεί στην παράβαση ο φόβος ο ανθρώπινος. Ο φόβος του Θεού είναι παράδεισος, γιατί σε οδηγεί στην αιώνια ζωή. Μη φοβάσαι. Δεν θα γίνει αυτό. Μη φοβάσαι. Δεν θα γίνει έτσι πως φοβάσαι. Και εδώ αδερφοί αγαπητοί, θέλω να μείνω, γιατί πολλές φορές δημιουργεί ο εχθρός, η καρδιά μας, ο κόσμος, δεν ξέρω τι, κάποιες φοβίες στην καρδιά μας. Και μάλιστα ερχόμαστε και λέμε, που είναι αλήθεια, το λέει ο Λόγος του Θεού, αυτό που φοβάσαι θα πάθεις. Πότε? Όταν συνεχίζεις να το φοβάσαι. Το βλέπει ο εχθρός ότι έχεις αυτή τη φοβία. Θα στο φέρει μπροστά σου. Όταν όμως αυτό που φοβάσαι το πας στο Χριστό και πεις, Κύριε, τότε ο Χριστός τι σου λέει? Μη φοβάσαι, πίστευε. Μη φοβάσαι. Εγώ είμαι μαζί σου. Άλλο λοιπόν φοβάμαι, τρέμω, και άλλο φοβάμαι και αφιερώνουμε στον Κύριο. Όταν φοβάμαι και αφιερώνουμε στον Κύριο, έρχεται ο Χριστός και λέει, μη φοβάσαι, μόνο πίστευε. Δεν θα συμβεί αυτό. Δεν πρόκειται να συμβεί αυτό για σένα, σε σένα. Γιατί εγώ είμαι ο Κύριος. Εγώ είμαι ο ελευθερωτής σου. Εγώ είμαι ο σωτήρας σου. Εγώ είμαι ο Θεός σου. Εγώ είμαι ο ευλογώνεσαι. Κι όσοι λέει η γραφή είναι του Χριστού, είναι τέκνα Αβραάμ και κληρονόμη της επαγγελίας. Ποιας επαγγελίας? Ευλογώνε εξάπαντος θα σε ευλογήσω.
πληθύνων εξάπαντος, θα πληθύνω το σπέρμα σου και θα δώσω εξουσία στο σπέρμα σου να πατάει πάνω σε φίδια και σε σκορπιούς και σε όλη τη δύναμη του εχθρού, και στις μπύλες της κολάσεως δεν θα έχουν εξουσία επάνω σου. Εγώ είμαι ο Κύριος. Γιατί? Επειδή υπήκουσες στη φωνή μου. Αυτό είναι, αδερφοί αγαπητοί, η χριστιανική ζωή. Άνθρωποι είμαστε. Φοβάσαι, μου λέει κάποιος, κάποιοι αδερφοί, του σεισμούς. Λέω, τρέμω. Και τι κάνεις? Αφιερώνουμε στον Κύριο. Λέω, Κύριε, σε παρακαλώ, φύλαξέ με. Θα με φυλάξει, βέβαια. Τώρα φοβάσαι, αφού θα με φυλάξει ο Κύριος, πώς θα φοβάμαι? Αφού το αφιέρωσα στο Θεό, μη φοβού, μόνο πίστευε, μου λέει ο Χριστός. Η ζωή του χριστιανού είναι από ευλογία σε ευλογία. Η τελεία αγάπη εξοδιώκει το φόβο. Εάν όμως εσύ συνεχίζεις να φοβάσαι τους ανθρώπους, αυτός είναι ο λόγος τον οποίο ο Κύριος ο Θεός μου έδειξε για σένα. Όλες οι γυναίκες, γιατί τότε παντρεύονταν πολλές γυναίκες και παλακές, που έχουν απομείνει στην οικία του βασιλέως, θα οδηγηθούν προς τους άρχοντες του βασιλέως της Βαβυλώνος. Και αυτές θα πούνε, οι άνδρες οι ειρηνικοί σου σε εδελέασαν και υπερίσχυσαν εναντίον σου. Το επαναλαμβάνω, οι άνδρες οι ειρηνικοί κοντά σου σε εδελέασαν και υπερίσχυσαν και ευηθίστησαν υπόδοσου στο βόρβορο. Ποιος εδελεάζει και ποιος υπερισχύει τη σκέψη σου? Η φοβία σου, η γνώμη των ανθρώπων, η γνώμη των συγγενών, η γνώμη των φίλων, αυτά που ακούς, αυτά που βλέπεις ή αυτά που σου λέει ο Κύριος? Με ποιους έχεις ειρήνη? Με το Φαραώ? Με τους άρχοντές σου σε δεκία που σου λένε θα πολεμήσουμε, δεν μπορούν να μας καταστρέψουν, θα αγωνιστούμε και εδώ που να είναι έρχεται από εκεί βοήθεια, από εκεί βοήθεια, από εκεί βοήθεια. Μην ακούς τι σου λέει ο Ιερεμίας ο προφήτης, μην ακούς τι λέει το Ευαγγέλιο του Χριστού, μην ακούς τι λέει το κήρυγμα, μην ακούς τι λέει η προφητεία, μην τους ακούς αυτούς τους ανθρώπους τέλος πάντων. Και λέει ο Ιερεμίας, με ποιους έχεις ειρήνη εσύ? Με τους ανθρώπους και τις απόψεις τους ή με τον Κύριο και το Λόγο Του? Με ποιους έχεις ειρήνη? Μάθε ότι αν έχεις ειρήνη με ανθρώπους και συμφωνείς με τη γνώμη τους και αρχίζεις και αυτός λέει και εσύ λες και αυτός ξαναλέει και εσύ λες ξανά και περιφρονείς το Λόγο του Θεού, ότι αυτοί οι άνθρωποι οι ειρηνικοί μαζί σου, αυτοί θα σε δελεάσουν, θα υπερισχύσουν και θα καταντήσουν το βόρβορο. Καταλάβατε, αδερφοί, τη διδασκαλία του Λόγου του Θεού? Πόσο σοβαρό είναι. Γι' αυτό λέω ότι μας τα λέει, μας τα ξαναλέει, μας τα ξαναλέει, γιατί κάθε μέρα τα βρίσκουμε μπροστά μας. Και τα βρήκαμε και τα βρίσκουμε και θα συνεχίζουμε να τα βρίσκουμε. Και πρέπει να παίρνουμε στερεές αποφάσεις. Σωστές αποφάσεις. Πολλές φορές θα πεις αυτό είναι το σωστό με το μυαλό σου. Και θα έρθει ο Κύριος και θα σου πει δεν είναι αυτό το σωστό. Και δεν είναι αυτό το σωστό γιατί δεν ξέρεις ούτε το χρόνο, ούτε τον τόπο, ούτε τον τρόπο. Ούτε δηλαδή το πώς, ούτε το πότε, ούτε το πού. Δεν τα ξέρεις αυτά. Και αν δεν ξέρεις πότε το σήκω είναι όριμο, ή θα το φας άγουρο και θα πριστούν το στόμα σου, ή θα το φας όταν θα παραγίνει και θα γεμίσει σκουλίκια το στόμα σου. Γιατί έχει σαπίσει το σήκω. Έλειωσε. Όταν ξέρεις όμως τον τόπο, τον χρόνο και τον τρόπο, τότε θα το φας και θα το απολαύσεις. Και αυτά τα πράγματα τα διακρίνεις με την όψη. Το σήκω, το σταφύλι, την μπανάνα. Έχετε φάει μπανάνα άγουρη? Δεν τρώγεται. Έχετε φάει μπανάνα λιωμένη? Βρωμάει.
Με το μάτι το βλέπεις. Τα πράγματα όμως του Θεού, τα πράγματα της ζωής σου, το μέλλον σου, δεν το βλέπεις με τα μάτια σου. Μόνο εάν έχεις όραση Πνεύματος Αγίου. Αν βλέπεις μέσα από το Λόγο του Θεού. Και εσύ θα εκφύγεις, δεν θα εκφύγεις από τα χέρια των Βαβυλωνίων, θα πιαστείς από το βασιλιά της Βαβυλώνος, θα σκοτωθείς, και μάλιστα με επώδυνο τρόπο, γιατί πρώτα σκότωσε τα παιδιά του, όπως του είπε ο Θεός, και ύστερα το τύφλωσε. Τι κρίμα, αν είχε ακούσει θα είχε σωθεί. Θα είχε σώσει τα παιδιά του. Θα είχε σώσει την οικογένειά του. Και η πόλη σε αυτή θα κατακαυθεί εμπειρή. Τι κρίμα. Αν είχε ακούσει τα λόγια του σε Σεδεκία, θα τα είχε γλιτώσει όλα αυτά. Γι' αυτό αδερφοί αγαπητοί να ακούμε το Λόγο του Θεού. Γι' αυτό ενέμενον προσκαρτερούνται στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία στη διδαχή των Αποστόλων. Γιατί? Για να σας μιλήσει, για να μας μιλήσει ο Θεός. Και όταν μας μιλάει ο Θεός, το καταλαβαίνουμε, το νιώθουμε. Στη διδαχή των Αποστόλων, στην κοινωνία μεταλλήλων. Γιατί? Για να μας μιλήσει ο Θεός μέσα από τα αδέλφια μας. Στη διδαχή των Αποστόλων να μας μιλήσει ο Θεός μέσα από το κήρυγμα. Στην κοινωνία μεταλλήλων να μας μιλήσει ο Θεός μέσα από τα αδέλφια μας. Τις ομολογίες τους. Πάρει το στόμα του ο Θεός, του αδερφού μου, της αδερφής μου. Πόσες φορές δεν μου έχει μιλήσει ο Θεός με μικρά παιδιά. Στις προσευχές να μας μιλήσει ο Θεός με το Πνεύμα του το Άγιο. Χτες λέει είχαν μαζευτεί τα παιδιά της, του Λυκείου. Τα επισκέφθηκε ο Θεός, βάφτισε με Πνεύμα Άγιο τη Βίκη. Και χάρηκα πάρα πολύ, έτσι Βικουλά. Βάφτισε ο Κύριος Πνεύμα Άγιο τη Βίκη. Τους μίλησε ο Θεός με τον προφητικό του λόγο. Και με πήραν χαρούμενοι όλοι, δοξάζοντας το Θεό. Και με την κλάση του Άρτου, δηλαδή με το σώμα και το αίμα του Χριστού, για να έρθει ο Χριστός να κατοικήσει μέσα μας και εμείς να κατοικούμε μέσα στο Χριστό. Τι κρίμα για αυτόν τον άνθρωπο. Όμως αδερφοί, είναι ένα συμπέρασμα. Μόνο όποιος εμπιστεύεται το Λόγο του Θεού και τον υπακούει, σώζεται. Μόνο όποιος εμπιστεύεται το Λόγο του Θεού και τον υπακούει, σώζεται. Από τι? Από όλα. Και όχι μόνο αυτός, και η οικογένειά του και το περιβάλλον του. Όλα. Όλα τα σώζει ο Θεός. Ο Σεδεκίας όμως τ' άκουσε και τι είπε. Τώρα η Ιερεμία, σε παρακαλώ, τ' άκουσα. Όποιος και να έρθει να σε ρωτήσει τι μιλήσαμε, μην του το πεις. Μη του πεις τι σου είσαι, ρώτησα και τι μου απάντησες. Γιατί? Γιατί φοβάμαι τους ανθρώπους, αλλά δεν φοβάμαι το Θεό. Τι κρίμα. Φοβάμαι πιο πολύ τους ανθρώπους και φοβάμαι λιγότερο το Θεό. Και πράγματι πήγαν οι άρχοντες, τον έπιασαν τον Ιερεμία και του είπαν τι σου είπε ο βασιλιάς, τι του απάντησες. Και ο Ιερεμίας είπε ό,τι του είπε ο βασιλιάς. Πήγα και έκανα αίτηση για να μην με ξαναστείλει στη φυλακή. Και μου υποσχέθηκε ότι δεν θα με ξαναστείλει. Και οι άρχοντες ησύχασαν. Αυτό ήτανε. Αυτό ήτανε. Και βρήκε ειρήνη ο Σεδεκίας για 2 χρόνια από τους άντρες του. Από τους άρχοντες. Αλλά μετά από 2 χρόνια, όταν προσπάθησε να γλιτώσει μακριά από την Ιερουσαλήμ και να σωθεί, οι άντρες του τον εγκατέλειψαν, το σκάσαν και ο βασιλιάς Σεδεκίας έμεινε μόνος του. Το συνέλαβε ο στρατός των Χαλδαίων, τον έφεραν μπροστά στον Αυγοδονόσορα. Ο Αυγοδονόσορας σκότωσε όλα τα παιδιά του μπροστά στα μάτια του και ύστερα τον τύφλωσαν και τον άφησαν να ζει χαρούμενος και ευτυχισμένος. Αδελφοί αγαπητοί, μ' αρέσει αυτό που είπε ο Ιερεμίας και αισθάνομαι ότι μας το λέει ο Θεός. Υπάκουσον παρακαλώ
εις την φωνήν Κυρίου του Θεού σου, την οποία εγώ λαλόπρωσε. Τον αγαπάει το Σεδεκία ο Ιερεμίας. Μας αγαπάει ο Χριστός, αδερφοί, και μας λέει: σε παρακαλώ πολύ, υπάκουσε στη φωνή του Κυρίου. Θα γίνει καλό σε σένα. Υπάκουσε. Ο Θεός να μας δίνει χάρη, αδελφοί, να υπακούμε για να απολαμβάνουμε το καλό και την ευλογία στη ζωή μας. Αμήν.